Αυτή είναι η Γιούλα. Είναι 8,5 χρονών. Είναι basset hound. Είναι για κυνήγι. Μόνο εδώ δεν κυνάει τίποτα. Είναι μέσα στο σπίτι, αλλά δεν της πειράζει. Της αρέσει να πεπατάει πάρα πολύ. Αλλά με το δικό της τρόπο. Θέλει να μυρίζει παντού. Σκουπίζουμε με αυτά τα αυτάκια όλη την περιοχή. Δεν είχαμε σκύλο, είχαμε γάτα, αλλά θέλαμε πιο πολύ σκύλο. Και ψάχναμε για έναν σκύλο που δεν κάνει πολύ φασαρία. Και αυτή η σκύλα δεν γαυγίζει πολύ, μόνο όταν έχει πάρα πολύ χαρά ή όταν τρομάζει πάρα πολύ, φοβάται πάρα πολύ, αλλά αλλιώς δεν κάνει φασαρία. Και έτσι είναι πάρα πολύ καλό για ένα διαμέρισμα και δεν πάει στα μπαλκόνια και φωνάζει και φωνάζει όπως το κάνουν πάρα πολλοί σκύλοι. Είναι πάρα πολύ καλή, αγαπάει όλα τα παιδιά, όλους τους μεγάλους, δεν κάνει δημιουργεί προβλήματα με κόσμο και δεν είναι φύλακας καθόλου. Δηλαδή έτυχε μια μέρα να δεν είχαμε κλειδώσει το σπίτι και ήρθαν κλέφτης μέσα. Εκείνη δεν μίλωσε καθόλου γιατί μάλλον την χάιδεψαν και όλας, αλλά πήγανε μέσα, γύρισαν μέσα στο σπίτι, έφυγαν που κατάλαβαν εμείς ξυπνήσαμε. Αλλά η κυρία εδώ δεν μιλάει. Η σκύλα έχει, γιατί έχει πάντα όρεξη, γιατί τα πάντα μυρίζει που είναι κάτι. Είναι εύκολο να φάει, τρώει από, παραπάνω από αυτό που πρέπει. Και έτσι θέλει λιγάκι προσοχή με το φαγητό. Εμείς της ταΐζουμε σκληρή τροφή. Αλλά τρώει και ό,τι μας μείνει από το φαγητό, δεν έχει κανένα πρόβλημα, μόνο να μην είναι μόνο λαδερά, ας πούμε, δεν τις κάνουν καλά. Έχει και, γιατί τρώει τα πάντα, ό,τι βρίσκει και της αρέσει, και δεν, ό,τι δεν τις κάνει στο στομάχι, το πετάει πάλι έξω. Πάει έξω, τρώει γρασίδι, τρώει κάτι φύλλα που τις δημιουργούν με το και τα πετάει έξω. Και έτσι κασαρίζει πάρα πολύ εύκολο το σύστημά της από κάτι βλακίες, μάλλον και πλαστικό όταν έχει φάει ένα σφουγγάρι ή κάτι πλαστικάκι. Ναι. Και τι άλλο. Αυτό που δεν θέλει... αυτό που δεν θέλει είναι σκάλες. Δεν της αρέσουν οι σκάλες και δεν μπορεί να πηδάει εύκολο. Ούτε ψηλά είναι... βέβαια έχει κοντά πόδια και έτσι της πειράζουν αυτά. Τα τρέχει πάνω τις σκάλες, αλλά δυσκολεύεται να κατεβαίνει οι σκάλες. Ούτε το αυτοκίνητο κάνει εύκολο. Θέλει λιγάκι βοήθεια και την βοήθεια δεν της αρέσει να πάει. Δηλαδή της βοηθάμε να πάει μέσα στο αυτοκίνητο. Η Γιούλα θέλει πάντα λουρί, γιατί όταν μυρίζει κάτι ωραίο, παρακολουθεί μόνο τη μύτη της και όχι εμάς και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να ξαφνικά να θέλει να περάσει το δρόμο χωρίς να ακούει. Δεν ακούει εύκολο από αυτή την άποψη και γενικά κάνει το δικό της. Και όταν θέλει να κάτσει μέσα στο δρόμο, κάθεται εκεί και δεν κουνιέται τίποτα. Είναι, έχουν τα αυτοκίνητα, όχι, δεν θέλει να περάσει. Δεν είναι. Όχι, θέλει πάντα το λουρί, θέλει να μυρίζει παντού, αλλά μπορεί να μάσει που όταν είναι ώρα για περπάτημα, είναι ώρα για περπάτημα και παρακολουθεί. Αλλά μετά κάτι καιρό θέλει την ησυχία της και θέλει να μυρίζει εκεί που θέλει εκείνη. Γιατί όπως είπατε πάντα η μύτη, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μυρίζει. Μέσα στο σπίτι γενικά δεν κάνει ζημιές, δεν μας έχει χαλάσει τίποτα, αλλά αν δεν κλείνουμε καλά το σκούπιδο δεν είναι και, το αρπάξει, το κάνει κομμάτια, γεμίζει όλη την κουζίνα με ό,τι δεν θέλει να φάει και μετά έχει πρόβλημα. Όπως μία φορά έφαγε μία ολόκληρη σοκολάτα που δεν ήταν καλά πια η σοκολάτα, μαύρη σοκολάτα και μετά εμείς τη βρήκαμε, δεν μπορούσε τίποτα πια, ήταν ξύπνια για μία μισή μέρες. Ή μία άλλη φορά που λέω, κάπως πάχαινε πάρα πολύ. Πώς πάχαινε. Και πάω στη κουζίνα και βρίσκω μια κούτα από τούρτα. Το βράδυ αφήσαμε μια τούρτα στην κουζίνα. Πώς έπιασε πάνω στο πάγκο, δεν ξέρουμε, αλλά τη τούρτα ήταν όλο μέσα στην κυλίτσα της. Έχει μάσει, γιατί είχαμε πριν και μια γάτα και η γάτα επιτράπηκε να πάει η γάτα πάνω στο καναπέ και η σκύλα μόνο από κάτω από το καναπέ. Μετά μας πέθανε η γάτα. Και
έρθει η μασκίτα, σαν δεν πρέπει να πάω εγώ πάνω τώρα στο καναπέ. Και έτσι αρχίσαμε να τη βάλουμε μια κουβέρτα και επιτράπηκε όταν έχει κουβέρτα το καναπέ, ο καναπές μπορεί να ανεβαίνει. Και τη νύχτα όταν πέσει, γιατί κοιμάται πάνω στο καναπέ, όταν τη πέσει όμως η κουβέρτα, γιατί κάνει κάτι, κουνιέται την κουβέρτα, τη πέσει η κουβέρτα, έρχεται στην κρεβατοκάμαρα και με ξυπνάει για να τη βάλει την κουβέρτα πίσω, γιατί ξέρει ακριβώς χωρίς κουβέρτα δεν πρέπει να πάει πάνω στο καναπέ. Δηλαδή ξέρει ακριβώς, είναι πολύ έξυπνη, ξέρει ακριβώς τι πρέπει και δεν πρέπει, αλλά κάνει στο τέλος αυτό που θέλει εκείνη.